Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Χατζημαρκάκη, καλημέρα. Όντως, έτσι ήταν. Χθες παρευρεθήκαμε στην έναρξη του συνεδρίου και στην θεματική συζήτηση που αφορούσε την παιδεία, τα θέματα παιδείας και ανάπτυξης. Εκεί λοιπόν βασικός πυλώνας και έτσι το σλόγγαν του συνεδρίου ήταν η ισόρροπη ανάπτυξη, κάτι που εμείς εδώ στην πόλη δεν το βιώνουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Ήταν στο συγκεκριμένη αίθουσα, μια κατάμεστη αίθουσα, υπήρχαν διάφοροι παραγωγικοί φορείς και εκπροσώποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, βέβαια και ακαδημαϊκοί και διάφορα μέλη, ας πούμε, ίσως τη, ή τέλος πάντων στελέχη της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Εμείς από πλευράς μας θέσαμε ξεκάθαρα το θέμα του ΤΕΙ, όχι ότι τα υπόλοιπα θέματα μας είναι λυμένα όσο αφορά την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νόμο, αλλά μη θέλοντας να επισκιάσουμε το θέμα του ΤΕΙ, αναφερθήκαμε μόνο σε αυτό. Η ερώτηση και η τοποθέτηση δική μας ήταν ξεκάθαρη. Είπαμε λοιπόν στον Υπουργό την κατάσταση, την οποία τη γνώριζε πολύ καλά ο ίδιος, αφού και πέρυσι ήταν πρωταγωνιστής στις συζητήσεις και στις εξελίξεις. Αναφέραμε λοιπόν ότι σε περσινή συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων στο γραφείο του κυρίου Τραγασάκη, παρουσία του κυρίου Θραψανιώτη, ο ίδιος ο Υπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο ΤΕΙ προκειμένου να ανοίξει, να επαναλειτουργήσει και να μπει στο μηχανογραφικό από πέρσι. Ναι. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Τον ρωτήσαμε λοιπόν αν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό για φέτος, προκειμένου να γνωρίζει και η κοινωνία της Ιεράπετρας πώς πρέπει να κινηθεί. Αυτή ήταν η ερώτησή μας. Ναι. Και του αναφέραμε βέβαια τις υποδομές που υπάρχουν, το κόστος το οποίο είναι μικρό, κάποια τα οποία αυτά τα ήξερε, ήταν γνώστης δηλαδή της κατάστασης. Δεν έπεσε από τα σύννεφα. Ναι. Μας απάντησε, αλλά η απάντηση που πήραμε δεν ήταν η αναμενόμενη και βέβαια δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Έριξε τον μπαλάκι στη Σύνοδο των Φρυτάνων, είπε δηλαδή ξεκάθαρα ότι εμείς ζητήσαμε από τις συνόδους να μας αναφέρουν ποια τμήματα μπορούν να λειτουργήσουν. Ναι. Και μέσα στα 7, στα 9, συγγνώμη, που πρότειναν, δεν ήταν το τμήμα της Ιεράπετρας. Μάλιστα. Δεν μας απάντησε αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για του χρόνου. Ανέφερε, έδωσε βάση περισσότερο στο ότι κινούνται με δημοκρατικές διαδικασίες χωρίς να θέλουν να παρακάμψουν τους παρεπιστημιακούς και ακολουθούν τις συζητήσεις τις δικές τους. Ναι. Οπότε τίποτα, δεν μια από τα ίδια. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι καινούριο. Όχι, ενώ ο Υπουργός το γνώριζε το θέμα. Να σας πω ότι ήταν η πρώτη απάντηση που έδωσε, γιατί υπήρχαν πολλοί ομιλητές και που έθεσαν ερωτήσεις. Εμείς από πλευράς μας ήμασταν για άλλη μια φορά φτωχώς συγγενείς, με την άποψη ότι εκεί που διάφοροι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης διεκδικούσαν νέα τμήματα, νέες υποδομές, ήθελαν να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες, εμείς ζητούσαμε το αυτονόητο. Ένα τμήμα το οποίο το είχαμε και για κάποιους λόγους έκλεισε. Προς την ίδια κατεύθυνση, να πω την αλήθεια, κινήθηκε και η κυρία Πετράκη, αντιπεριφερειάρχης, το έθεσε σαν θέμα, γενικότερα για τον νομό και ειδικά για την Ιεράπετρα, και ο κύριος Τραψανιώτης, που βέβαια δεν μας ικανοποίησε τόσο η τοποθέτησή του, γιατί εστίασε περισσότερο στον Άγιο Νικόλα στις τουριστικές επιχειρήσεις και είπε βέβαια ότι το ΤΕΙ της Ιεράπετρας δεν έκλεισε, απλά αναστέλλεται η λειτουργία του για κάποια χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί τώρα παίζει, από ό,τι βλέπω, έχουμε μια έτσι ένταση διεκδικήσεων από τον Άγιο Νικόλαο για το θέμα της τουριστικής σχολής. Να θυμίσουμε ότι έχει εξαγγελθεί για το Ρέθυμνο. Έτσι, αυτό είπε και ο κύριος Τραψανιώτης. Οπότε το διεκδικούν από τον Άγιο Νικόλαο, το βάζουν επιτάπητο σε αυτό το θέμα ξανά και ξανά, επιτακτικά, δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν, αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω τι... Μακάρι να το καταφέρουν. Εμείς δεν είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτά τα θέματα. Το έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή. Όχι, αλλά ξέρεις... Εμείς αυτό που θέλουμε είναι αυτό, το αυτονόητο, αυτό που πρέπει να έρθει πάλι στην Ιεράπετρα, που υπήρχε, που το κόστος είναι μικρό για να λειτουργήσει. Είπε και ο ίδιος ο Υπουργός ότι δεν είναι θέμα κόστους. Από τη στιγμή που και εμείς το έχουμε δηλώσει επανειλημμένος σαν τοπική αυτοδιοίκηση, ότι αν το πρόβλημα είναι τα χρήματα, το ποσό θα το καλύψει με τα όποια μέσα διαθέτει ο Δήμος.
Ναι. Είτε συνάδει με τις αρμοδιότητες του, είτε όχι. Εμείς ναι. Θα και τον άρα και τα σκοντάφτει δηλαδή όλη αυτή η ιστορία στους πανεπιστημιακούς, οι οποίοι... Αντιδυτική βούληση βέβαια, αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Έτσι, γιατί αν ο ίδιος υπουργός ήθελε, προφανώς και θα το είχε κάνει. Ναι. Και εντάξει, μάλιστα. Για άλλη μια φορά, ας πούμε, εμείς νιώσαμε ότι κάτι δεν πάει καλά και στη συνεννόησή μας. Γιατί όταν δεσμεύεται ο ίδιος υπουργός και μετά δεν το τηρεί, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Πάντως, χθες ήταν ο Δήμαρχος ο Γιονικολάου εκεί, έστειλε και υπόμνημα και ζητάει, το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τουρισμού, αν το λέω σωστά, το βάζει έντονα. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω, υπάρχει κάποια συνεννόηση, Χρύσα μου, με όλους τους, δημάρχους, γιατί να μου πεις τώρα, τέλος πάντων, θα πω πολλά και δεν είναι σωστά. Δεν ότι τα σωστό. Αλλά να υπάρξει μία συνεννόηση. Δηλαδή, τι έχουμε εδώ, για να το θυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας. Αποψηλώθηκε το τμήμα ΤΕΙ εδώ, πήγε στον Άγιο Νικόλαο, έτσι. Δεν υπήρξε στήριξη από τον Άγιο Νικόλαο σε αυτό. Να μου πεις τώρα, ναι. Και τώρα βλέπουμε τον Άγιο Νικόλαο να διεκδικεί και καλά το κάνει το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τουρισμού. Υπάρχει περίπτωση, εγώ εκεί θέλω να καταλήξω, να βρούμε ένα δρόμο συνεννόησης και να διεκδικήσουμε ως νομός, να στηρίξει δηλαδή ο Άγιος Νικόλαος το αίτημα το δικό μας και να στηρίξουμε και εμείς το Άγιο Νικολάου. Υπάρχει μια τέτοια προοπτική για το ΤΕΙ? Θα ήταν το ιδανικό, αλλά να πω την άποψή μου ότι από τη στιγμή που τέτοια θέματα έχουν φτάσει στο γραφείο του ίδιου του Υπουργού, καταλαβαίνετε ότι εκεί πρέπει να βρεθεί και η λύση. Ναι. Έτσι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή διότι, Χρύσα μου, να σου πω κάτι. Βλέπω εδώ το υπόμνημα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, ο οποίος αναφέρεται στην τοπική κοινωνία του Λασιθίου, έτσι. Μιλάει εξ ονόματος της τοπικής κοινωνίας του Λασιθίου και θα ήθελα λίγο να το δούμε αυτό. Προσωπικά δεν έτσι. Το έχω διαβάσει ακόμα το συγκεκριμένο στο υπόμνημα, το έχω εδώ μπροστά μου. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Ζερβός, χτες για να θέσει τα ερωτήματά του, ήταν ο κύριος, ο Δήμαρχος της Σιτίας, ο κύριος Πατεράκης. Δεν ήταν όμως του Αγίου Νικολάου ο Δήμαρχος, ο κύριος Ζερβός, για να τα πει έτσι και να τα ακούσουμε και να ακούσουμε και τις απαντήσεις που θα του δίνανε. Καλά κάνει και διεκδικεί, το είπε και ο κύριος Τραψανιώτης για τον Άγιο Νικόλαο, ενώ συγκεκριμένη αναφορά στο τμήμα της Ιεράπετρας έκανε, αλλά όχι με τον τρόπο που εμείς θα θέλαμε. Θα το θέσει σαν επιτακτική ανάγκη, γιατί σε εμάς είναι ένα τμήμα το οποίο έχει κλείσει, δεν υπάρχει άλλη σχολή. Προσωρινά, Χρύσα μου, προσωρινά. Ναι, το προσωρινά αυτό είναι τώρα πόσα χρόνια. Προσωρινά. Νομίζω μέχρι άντε και του χρόνου να είναι και μετά τέλος, νομίζω μέχρι το 18 είναι η παράταση. Ναι, δηλαδή, αν δεν γίνει κάτι τώρα, πότε θα γίνει το 18, αυτό περιμένουμε. Ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο πρέπει και σαν κοινωνία, βέβαια, και εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση, να το θέσουμε πάλι για άλλη μια φορά στο τραπέζι και να πούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε. Καμία απάντηση, λοιπόν, από τον Υπουργό, ενώ γνώριζε το θέμα. Φάνηκε ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα. Θυμόταν τα όσα είχαν γίνει πέρυσι, ξεκίνησαν από το Φεβρουάριο. Θυμόταν το ιστορικό, όμως δεν μας έδωσε ξεκάθαρη απάντηση. Ίσα-ίσα πέταξε το μπαλάκι στους πανεπιστημιακούς και ακαδημαϊκούς, από όπου και ο ίδιος βέβαια προέρχεται. Στο συγκεκριμένο συνέδριο έγινε λόγος για διάφορα αναπτυξιακά ζητήματα τα οποία έχει προχωρήσει η κυβέρνηση και διάφορες κίνητρα που έχει δώσει σε νέους επιστήμονες προκειμένου να μην μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Κατά τη γνώμη μου, προς τη σωστή κατεύθυνση κινήθηκαν στο συγκεκριμένο θέμα, όμως πρέπει να ξεκινήσουν από τη βάση, από τα νηπιαγωγεία, από τα προβλήματα των βρεφονηπιακών σταθμών και μετά να πάμε σιγά σιγά στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Κάτι το οποίο βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Δηλαδή και άλλοι δήμοι, όπως και εμείς, βιώνουν το πρόβλημα των βρεφονηπιακών σταθμών, τα βάουτσερ που δίνονται χωρίς να μπορούν να εξυπηρετηθούν, όλα αυτά τέθηκαν στη συγκεκριμένη εσπερίδα. Απαντήσεις αυτές δεν πήραμε. Μάλιστα. Ενημερωθήκαμε. Καμία απάντηση, λοιπόν, ναι. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να το ανακοινώσουμε στον κόσμο?
Δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι πέρα από αυτό που σας είπα. Εμένα η ερώτησή μου ήταν ξεκάθαρη. Λέω, γυρίζοντας πίσω στην Ιερά Πέτρα, θέλω να πάρω το λόγο σε ένα δημοτικό συμβούλιο και να ενημερώσω τον κόσμο της Ιερά Πέτρας, τον κόσμο που μας έχει επιλέξει να τον εκπροσωπούμε, για το θέμα του ΤΕΙ που τόσο τον απασχολεί. Να. Η απάντηση που πήρα ήταν αυτή που σας είπα, ότι με δημοκρατικές διαδικασίες αποφάσισαν ποια τμήματα θα επαναλειτουργούσαν μάλλον το 2017. Αυτές ήταν οι δημοκρατικές διαδικασίες. Να. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το ξαναβάζουμε λοιπόν. Καμία απάντηση. Το ξαναβάζουμε στο τραπέζι έτσι, το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια ξεκινάμε προφανώς πάλι τον ίδιο κύκλο διεκδικήσεων και πιέσεων. Και... Ο κύριος Τραψανιώτης δεν ήταν συγκεκριμένη ομιλία για να πάρει θέση. Δεν ξέρω αν μας έτσι, πληροφορούσε με κάτι το διαφορετικό ή αν μπορούσε να πει, να πάρει θέση και να πει κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν. Μας... γιατί μας είπες ότι... Όχι, συγγνώμη, ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος Τραψανιώτης ήταν. Α, γιατί μπερδεύτηκα. Γιατί ο κύριος Τραψανιώτης ήταν εκεί και στήριξε το αίτημα του Αγίου Νικολάου, αν καταλαβαίνω. Έκανε αναφορά για να είμαστε και δίκαιοι στο τμήμα της Ιερά Πέτρας και είπε ότι δεν έχει κλείσει, απλά αναστέλλεται τη λειτουργία του για κάποια χρόνια. Μάλιστα. Μάλιστα, αυτό. Αλλά επί της ουσίας καμία απάντηση. Ξαναμπήκε το θέμα, αλλά καμία απάντηση, έτσι, ή να έχουμε... Ναι, και η κυρία Πετράση το έθεσε γενικότερα σαν θέμα, ας πούμε, του νομού, που, όπως γνωρίζετε, έχει τις λιγότερες σχολές από όλους τους νομούς αυτή τη στιγμή, και ότι η Ιερά Πέτρα δεν έχει καμία σχολή. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θες να προσθέσεις από αυτά που συζητήθηκαν εχθές για την παιδεία, το... στρογγυλό τραπέζι που έγινε χθες και ήσουν παρούσα. Ναι, υπήρχαν, ας να πούμε μια σύντομη αναφορά, υπήρχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από πολλούς δήμους, μετέφεραν τα προβλήματά τους, κυρίως ήταν κτηριακά προβλήματα και κάποιοι έτσι, μικροί δήμοι που δεν είχαν τους, δεν έχουν το προσωπικό, δεν έχουν τους εκπαιδευτικούς που θα μπορέσουν να στελεχώσουν κατάλληλα τα σχολεία, περίμεναν ακόμα κάποιους αναπληρωτές, αν και από ό,τι έτσι βγήκε από τη συγκεκριμένη συζήτηση, φέτος το θέμα αυτό με τους αναπληρωτές έτσι, πήγε λίγο καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές και τα σχολεία έχουν δασκάλους και καθηγητές προκειμένου να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά. Και μετά η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στα ερευνητικά κέντρα όπως το είτε και στις πανεπιστημιακές σχολές που εδρεύουν στην Κρήτη και τα πτυχία που δίνουν, τα μεταπτυχιακά, τις έρευνες. Προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Περιμένουμε να δούμε και σήμερα το τι θα γίνει. Έτσι. Καμία απάντηση λοιπόν για το τι. Εμείς ελπίζουμε παρόλα αυτά ότι κάτι θα γίνει και το ξαναβάζουμε στο τραπέζι το θέμα και βλέπουμε. Έτσι. Αν χρειαστεί μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ, κυρία Χατζημαρκάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με την αντιδήμαρχό μας, η οποία ήταν παρούσα εχθές στην συνάντηση εκεί με τον Υπουργό Παιδείας, ενημερωμένος ο Υπουργός, έχουμε πάει τόσες φορές. Ο Θραψανιώτης, ο βουλευτής μας, το ξανάθεσε το θέμα, ξανάθεσε και το θέμα της σχολής Αγίου Νικολάου, που υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός στην πρωτεύουσα του νομού. Πάμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγους. Είπαμε σε ρυθμού συνεδρίου σήμερα, 10 και 20 πρώτα λεπτά η ώρα. Μεγάλος διαγωνισμός της Αγκρίς σε συνεργασία με την Ισάν.